δεν υπάρχουν δαχτυλίδια σήμερα. Και θα το πω και μία ακόμα φορά, γιατί το είχα πει στο παρελθόν. Ποτέ δεν ζήτησα, ποτέ δεν μου έδωσαν και ποτέ δεν θα δώσω. Δείτε πώς πολιτεύθηκα στο Δήμο της Αθήνας. Γιατί έχει σημασία. Είναι ένας μικρόκοσμος που, αν θέλετε, αντανακλά σε ένα άλλο επίπεδο πώς διαχειρίζομαι δημόσιες υποθέσεις. Εγώ σένα πιστεύω. Στην κρίση και την αξιολόγηση των Ελλήνων πολιτών που αυτοί με κρατούν όρθιο τώρα για 16 λέτε, χρόνια. Για το Δήμο της Αθήνας. Όχι μηχανισμοί. Θυμάμαι ότι μόλις αναλάβατε. Όχι παρασκήνια. Μόλις αναλάβατε. Και όχι σκοτεινές σχέσεις. Είπατε, καταθέτω την κομματική μου ταυτότητα. Και είμαι περήφανος γι' αυτό. Και άκουσα την κυρία Μπακογιάννη να λέει: εγώ πάντως την κομματική μου ταυτότητα δεν την κατέθεσα. Ακούστε λοιπόν και τη δική μου απάντηση. Γιατί είναι μια διαφορά. Εγώ είμαι υπερήφανος για αυτό που έκανα, διότι άλλο τα κόμματα, άλλο η αυτοδιοίκηση. Εκεί πίστευα ότι πρέπει να είσαι δήμαρχος όλων των Αθηναίων. Και ξέρετε, ποιος αξιολογεί και κρίνει μια στάση? Οι πολίτες. Όταν λοιπόν παίρνω τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Λιαρέλη, στο 42% και μετά από 4 χρόνια την πάω στο 58%, λοιπόν αυτό θέλω να κάνω για την παράταξή μου. Μια μέρα να είναι ισχυρή πλειοψηφία. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να ανοιχτούμε στην κοινωνία. Διότι σήμερα που μιλάμε εμείς εδώ, ένα 15% του ελληνικού λαού που μας είχε εμπιστευτεί δεν είναι πια κοντά μας. Οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα να πρόσκυνται σε απόλυτο βαθμό στις ιδεολογίες, την ιδεολογία μας. Αλλά, μισό λεπτό. Σημάνω, Γιώργο, ότι κάνατε μια σωστή ερώτηση. Τα λέει σήμερα. Κάνατε, δίνει απαντήσεις. Σήμερα κάνετε μια. Γιατί συνήθως είσαστε. Όχι, αγαπητέ μου. Κάνετε λάθος και δεν μας παρακολουθείτε. Δεν μας παρακολουθείτε. Είμαστε τόσο διάφανοι και καθαροί και τόσο ευθύς στις απαντήσεις μας, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, που δεν αφήνω κανένα περιθώριο. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη. Αυτή η παράταξη εκτείνεται και το είπα με συγκεκριμένο τρόπο και στην διακήρυξη της υποψηφιότητάς μου. Από τις παρυφές της δημοκρατικής αριστεράς μέχρι τις παρυφές της δημοκρατικής δεξιάς. Διότι σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν είμαστε στην εποχή μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Σήμερα έχει διαμορφωθεί ένα ρεύμα που οδηγεί και τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας προς σημείο σύγκλησης. Εκεί που υπάρχουν οι διαφορές έχουν να κάνουν με ιδεολογία, με νοοτροπία, με αντιλήψεις. Παραδείγματος χάρη τον κύριο Παπανδρέου, άλλο το ύφος και το πνεύμα της ομιλίας του. Όταν ξεκινήσαμε αυτόν τον κύκλο ομιλιών για τις προγραμματικές δηλώσεις και άλλο χθες το βράδυ. Μία μετάλλαξη μέσα σε δύο ημέρες που μου θύμισε το πώς ήταν το Πασόκ πριν. Και αυτό στυλίτευσα εγώ στη δική μου ομιλία. Μη γυρίσει το Πασόκ στον παλιό του εαυτό. Για ποιο λόγο γίνονται αυτά? Γιατί έχουν να κάνουν με άλλες αντιλήψεις και με άλλη οργάνωση και με άλλες νοοτροπίες. Το βαθύ Πασόκ δυστυχώς. Εντός εισαγωγικών, διορθώνει την όποια σύγχρονη πορεία του κ. Παπανδρέου. Πάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία. Αν μου επιτρέπετε, μα δεν είπα εγώ το αντίθετο. Στη Νέα Δημοκρατία. Για να πάμε εκεί, πρέπει όμως να αξιολογήσουμε και να κρίνουμε αυτές τις δύο μέρες τις μεταλλάξεις που αυτές πρέπει να τις λάβεις πολύ σοβαρά υπόψη ο ελληνικός λαός για τα όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Κύριε Υπουργέ, εδώ δεν μιλάμε για το Προεδρείο ενός εξοραϊστικού συλλόγου μιας γειτονιάς. Εδώ μιλάμε για την Προεδρία, για την θέση του Προέδρου. Του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακριβώς. Που μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, όλα αυτά, όλη αυτή η ατμόσφαιρα η οποία υπάρχει στο κόμμα σας και που αναδεικνύεται ο πολιτικός πολιτισμός μεταξύ των ανθυποψηφίων με χτυπήματα στις πλάτες και μαχαιριές κάτω από τη ζώνη. Πείτε μου μια μαχαιριά. Πολλές. Πάρα πολλές. Όχι, μην πετάμε κάτι στον αέρα. Καμία μαχαιριά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τόσο η κυρία Μπακογιάννη. Όσο και ο κύριος Σαμαράς, όσο και ο κύριος Ψωμιάδης, προσέξτε. Η Πρετοριανή που είπατε, δεν το ξέρετε. Σε εκπομπές της τηλεόρασης, μεταξύ τους νεοδημοκράτες, βουλευτές σκοτώνονται. Η Πρετοριανή δεν ήταν αξιωματούχοι, ήταν ένα στρατός. Μήπως λοιπόν και επειδή κάποιοι κινούνται με στρατούς, εγώ κινούμαι με την μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να έχει ένας πολιτικός που είναι η λαϊκή του βάση, διότι αυτό με κρατάει εμένα στην πολιτική. Νομίζετε είχα εγώ μηχανισμούς όλον αυτόν τον καιρό. Γυρνάω πίσω και θα σας οφείλω μια άλλη απάντηση μετά την σύντομη διάρκεια σε αυτονόμησή μου και ο λαός της Αθήνας με βγάζει πρωτοβουλευτή Αθηνών. Αυτή είναι η αξιολόγηση η πολιτική σε σχέση και με τα όσα είπαμε πριν. Η πρόταση που κάνατε στο Μέγκα θα την εφαρμόσετε? Ποια, να την βγει ο κόσμος. Ποια από όλες, γιατί όλο προτάσεις. Όποιος βγει πρώτος να δεσμευτεί ότι θα έχει νούμερο 2 τον αντίπαλό του. Είπα κάτι βαθύτερο, κύριε Λιαρέλη. Διότι άκουσα την κυρία Μπακογιάννη. Ακούστε. Ναι, αυτό σημαίνει και κάτι είπε άλλο. Κάτι. Ότι άμα βγω εγώ δεύτερος για εσάς. Μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Βάλετε, λέει, υποψηφιότητα για νούμερο 2. Να σας πω κάτι. Βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βγει ο νούμερο 1 για να δούμε ποιο θα είναι το νούμερο 2. Και... νούμερα δεν υπάρχουν στην Νέα Δημοκρατία. Αλλού είναι τα νούμερα. Εκεί υπάρχουν προσωπικότητες που δίνουν αυτή τη στιγμή την μάχη τους. Το στόμα μου το πήρατε. Ναι, αλλά το λέω εγώ. Λοιπόν, μην το πάμε προς τα εκεί. Η κυρία Μπακογιάννη είχε πει να
δεσμευθούν όλοι οι ανθυποψήφοι, δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι ακόμα, μακάρι και περισσότεροι, ότι την επόμενη μέρα δεν θα φύγουν. Αυτό εγώ το θεωρώ αυτονόητο, ότι δεν θα φύγει κανείς από εκεί. Το σημαντικότερο είναι να δηλωθεί, κύριε Παπαδάκη, να δηλωθεί και να υπάρξει δέσμευση ότι όλοι θα σταθούν κοντά στον επόμενο αρχηγό, στηρίζοντάς τον και γενόμενοι εκ των πραγμάτων οι καλύτεροι συνεργάτες του. Αυτό είπα. Και αυτό είναι μια ποιοτική διαφορά που έχει να κάνει και με το πώς αντιλαμβάνομαι την ενότητα και την νομοψυχία της παράταξης. Δεν περισσεύει κανείς. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς θα αξιολογηθεί, μην προκαταλαμβάνετε το αποτέλεσμα, με πολύ σεβασμό στην αξιολόγηση και την κρίση της βάσης της Νέας Δημοκρατίας και, και των φίλων που πρόκειται να έλθουν εκείνη την ημέρα να συμβάλλουν σε αυτή την ιερή διαδικασία άνοιξης φυσικής ηγεσίας. Και επιμένω στον όρο φυσική ηγεσία, γιατί κάποτε εκεί πρέπει να οδηγούμε στην Ελλάδα. Όχι μόνο για, για το κόμμα το δικό μας, όχι μόνο για την παράταξή μας, για όλα τα κόμματα. Αυτό εννοούσα πρωτήτερα όταν έλεγα ότι όσο και να προετοιμάζεται κανείς, όσο και να φτιάχνει τους μικρούς τους στρατούς, θα πρέπει να λαμβάνει πάντοτε υπόψη ότι η τελική ετοιμιγορία είναι της πλατιάς βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτών των ψηφοφόρων που, όπως είπα πρωτήτερα, κάποτε πρέπει να σταθούμε με σεβασμό απέναντί τους. Εγώ, ξέρετε, αγαπητοί μου φίλοι, όσο καιρό ήμουν υπουργός, το ξέρουν καταρχήν τα οργανωμένα μας στελέχη. Όπου και αν πήγα, με την όποια ιδιότητά μου, είτε του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, του Υπουργού Υγείας, την πρώτη μου έγνοια ήταν να συναντηθώ με την οργανωμένη μας βάση. Έστω για μισή ώρα να με δουν, να με ακούσουν, να τους ακούσω, να αφουγκραστώ τον παλμό και τις απόψεις τους. Αν αυτό το κάναμε πιο συχνά όλα αυτά τα χρόνια, θα είχαμε και μια καλύτερη σχέση με την οργανωμένη τώρα βάση. Τη θυμήθηκε την οργανωμένη τώρα όμως, τώρα, προσέξτε, όχι κύριε Παπαδάκη, η πρότασή μου είναι που ξαναδημιουργεί μεγάλο ευρύ σώμα στη Νέα Δημοκρατία. Διότι το σώμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο λαός της, η οργανωμένη βάση της, τον τελευταίο καιρό, και μιλάω για τα τελευταία 10 χρόνια, είχε εξασθενήσει. Κάποιοι μαχητές της πρώτης γραμμής που βρισκόντουσαν στις νομαρχιακές και τοπικές οργανώσεις έδιναν τη μάχη. Αλλά η πλατιά μάζα, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συλλογικής προσπάθειας, είχε αποθαρρυνθεί, είχε απομακρυνθεί. Ξανααποκτά λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ισχυρή κοινωνική βάση, η οποία αυτή τώρα αναδεικνύει τη φυσική ηγεσία. Γιατί άλλο δοτεί, άλλο κληρονομική, άλλο φυσική ηγεσία. Γιατί βγαίνετε συνέχεια με μια τόση φωτογραφία του Κωνσταντίνου Γιατί Καραμαλή. Το μέγεθος μετράει. Για να πείτε ότι εγώ είμαι ο Καραμαλικός. Σας είπα πρωτήτερα ότι αυτή η φωτογραφία δεν είχε ποτέ από δίπλα μου. Γιατί μου την είχε αφιερώσει προσωπικά ο ίδιος. Εγώ την έχω δει ότι τον οποίο σεβόμουν και εκτιμούσα πολύ. Θεωρώ ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που ανέδειξε ο τόπος. Οφείλει πολλά η Ελλάδα στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και όταν λέω σε κάθε ευκαιρία ότι πρέπει να επαναφέρουμε το αξιακό του σύστημα επικαιροποιημένο στις μέρες μας, ξέρω τι εννοώ. Και να πω και κάτι άλλο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, ήταν φυσικός ηγέτης. Ένα νεαρό παιδί που ξεκίνησε από ένα χωριό της Μακεδονίας μας, που έκανε πραγματικά μια δύσκολη διαδρομή για να φτάσει μια μέρα να είναι η αδιαμφισβήτητη προσωπικότητα. Άρα που σφράγισε το δεύτερο. Για ένα νεαρό δεύτερο παιδί που ξεκίνησε από το ελληνικό Αρκαδίας. Και μιας και αναφερθήκα στο ελληνικό Αρκαδίας, γιατί άλλο είδους τζάκι. Και από την Ηλία. Άλλο είδους τζάκι. Άσε που δεν είχαμε. διότι λίγοι ξέρουν και προς Θεού. Να αναδεικνύεται και το χιούμορ του υποψηφίου. Μακριά από εμένα ο λαϊκισμός, αλλά είμαστε περίπου της ίδιας γενιάς. Είσαι λίγο νεότερος, ο κ. Σπαδάκης, είμαστε και της ίδιας ηλικίας. Ζήσαμε και την Ελλάδα χωρίς ηλεκτρικό. Και πήραμε αυτό το πρώτο σήμα πολιτισμού και ανάπτυξης στα χωριά. Όχι όλοι. Στα χωριά της πατρίδας μας. Και να σας πω κάτι, το μεγαλείο της ελληνικής δημοκρατίας αυτό είναι. Να βρίσκει ένα νέο παιδί το δρόμο ανοιχτό και να ανελίσσεται. Γι' αυτό είπα εξ αρχής, μακριά από μηχανισμούς και συστήματα, να βγάλουμε την εξουσία από το ιστορικό τρίγωνο της Αθήνας. Να την ξαναφέρουμε εκεί όπου πραγματικά δοκιμάζεται καθημερινά ο πολίτης τη δύσκολη προσπάθεια της ζωής. Στους αγρότες, στους εργάτες, στους υπαλλήλους, στην μεγάλη πλατιά κοινωνική βάση, από όπου πρέπει εμείς να παίρνουμε δύναμη και έμπνευση και κατεύθυνση για το πού θα πάμε την πατρίδα μας. Και από την άλλη μεριά, ναι, προσιλωμένοι στις αρχές και στις αξίες της παραδόσης, αλλά και σε ένα ανοιχτό τοπίο μπροστά μας, σε μια Ελλάδα που μπορεί να διαπρέψει και να διακριθεί. Η παγκοσμιότητα δεν φοβίζει τους Έλληνες. Το ελληνικό σύστημα έχει εγκλωβιστεί στη βαλκανική του μιζέρια. Από εκεί πρέπει να βγούμε. Και για να βγούμε, πρέπει να έχουμε αίσθηση της κοινωνικής πραγματικότητας αλλά και του διεθνούς περιβάλλοντος. Αυτές είναι οι αρχές που πρέπει να διέπουν τη νέα πορεία της χώρας, η οποία μπορεί να απορρευθεί με αυτοπεποίθηση στο μέλλον. Και αυτό μπορεί να διοικηθούν όλες τις πολιτικές δυνάμεις και δεν διεκδικεί κανείς τον τίτλο ότι αυτός είναι που μπορεί να το κάνει. Αλλά τι φέρνει ο καθένας στην πολιτική, αυτό θα το αξιολογήσει και θα το κρίνει πάνω απ' όλα ο κόσμος. Θέλω να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή δύναμη τώρα, θα γυρίσει όλη την Ελλάδα, βεβαίως. Αρχίζεται περιοδία και ευχόμαστε
να είναι μια διαδικασία και θα τα που όντως... πριν τις εκλογές. Και θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε τις εκλογές και θέλω να σας παρακαλώ. Α, ούτως ή άλλως εσείς είστε από αυτούς που έχετε αποδεχθεί το την debate. Πρόταση του debate. Δεν κάνετε λάθος. Την προτείνατε κιόλας. Μιας και είστε ενήμερος της βασικής μου εισήγησης, την πρώτη κιόλας ημέρα και μάλιστα είπα και τα διαδικαστικά πώς πρέπει να γίνει. Πάντοτε όμως υπό μια βασική προϋπόθεση και υποσημείωση. Δεν είμαστε εμείς αντίπαλοι σε αυτό το χώρο. Κατανοητό. Είμαστε στον ίδιο χώρο. Μακάρι μέχρι το διεκδικούμε τέλος, ο καθένας ένα διακριτό ρόλο, αλλά θα σεβαστούμε στο ακέραιο αυτή την αξία για καλό και για που κακό, αυτή η παράταξη έχετε και ένα φαρμακείο μαζί είχε. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, εγώ θα έχω λόγω τη προγενέστερη ιδιότητά μου. Όχι, λόγω τη προγενέστερη ιδιότητά μου έμαθα και πολλά από αυτά. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.